Σημάδια σταθεροποίησης μετά τα δύο πρώτα κρίσιμα 24 ώρα περιμένουν οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή ώστε να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσει χειρουργικά η αποκατάσταση στα συντριπτικά κατάγματα που έχει υποστεί στο σώμα του το τετράχρονο αγοράκι, θύμα της απίστευτης τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στα Χανιά. Είναι σε βαριά κατάσταση, σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο, σε καταστολή, αλλά είναι σταθερό. Φέρει πάρα πολλά τραύματα. Οι στιγμές παραμένουν εξαιρετικά κρίσιμες για τη ζωή του μικρού Άλεξ και οι γιατροί αποφεύγουν οποιαδήποτε πρόβλεψη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασής του έχουν κληθεί να συνδράμουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων που ήδη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα στα οποία θα στραφούν εφόσον η κατάσταση θεωρηθεί πλέον σταθερή. Στην παρούσα φάση τίποτα. Το είδαν εκεί πάρα πολλές χειρουργικές ειδικότητες. Η απόφαση που ελήφθη είναι ότι θα είναι υπό στην ιατρική παρακολούθηση. Και αν είναι θα επέμβουν σε δεύτερο χρόνο. Στην παρούσα φάση όχι, δεν υπευλήθη το μικρό σε καμία χειρουργική επέμβαση. Η τοπική κοινωνία στα Χανιά παραμένει συγκλονισμένη από την απίστευτη τραγωδία, την οποία γείτονες και περαστικοί είδαν να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, χωρίς να μπορούν να την αποτρέψουν. Εγώ είδα ακριβώς το παιδάκι στον αέρα να πιάνει το τελευταίο σύρμα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ τι είναι, να κουνιούνται τα καλώδια όλα. Και να σκάει στο δρόμο. Εγώ άνοιξα την πόρτα, δεν υπολόγισα ούτε αυτοκίνητα ούτε τίποτα. Πήγα δίπλα στο παιδί, λέγανε μην το γυρίσουν, το μάτι του έβγαζε αίμα, η μύτη, το στόμα, είχε διαλυθεί. Όπως όλα δείχνουν, το αγοράκι έμεινε μόνο στο σπίτι. Βγήκε στο μπαλκόνι όπου εξελίχθηκε ένα παιχνίδι με το θάνατο όταν ανέβηκε σε ένα τραπέζι. Δευτερόλεπτα αργότερα κρεμάστηκε στα καλώδια της ΔΕΗ. Ανήμποροι να αντιδράσουν, οι γείτονες παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα τις δραματικές σκηνές, χωρίς κανείς να μπορέσει να ανακόψει τη βουτιά στο κενό που ακολούθησε. Το παιδάκι κουνιόταν συνέχεια και σηκωνότανε. Προσπαθούσαμε να το έχουμε κάτω, να το έχουμε στα πλάγια για να μην καταπιεί το αίμα του. Δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις του. Μετά από 3-4 λεπτά που ήρθε το ασθενοφόρο, αρχινούσε και κουνούσε χέρια, πόδια, έκλαιγε γεμάτο αίματα στη μούρη. Συγκλονισμένοι στάθηκαν στο πλευρό του μικρού Άλεξ μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε το παιδάκι στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ αφότου διασωληνώθηκε ξεκίνησε η μεταφορά του στο Παγνή. Σε βάρος των γονέων του τετράχρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων. Το παιδάκι μόνο του και να είναι και το τραπέζι κοντά στο μπαλκόνι. Λογικό είναι να πάει το παιδάκι να ανεβεί να πιάσει το σύρμα. Πήρανε τη μητέρα από ό,τι άκουσα το αγοράκι λέγεται Άλεξ. Είναι Αλβανέζα γυναίκα αυτή και πρέπει να εργάζεται, να δουλεύει.